Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ πέρα η ανανεμένη παρέα του Λίγο απ' όλα. Στο όπου είμαστε παιδιά, να σας πω, να ξέρει και ο κόσμος να έρθει. Βρισκόμαστε στο 17ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης με Περαιά, στην περιοχή Πλαγιάρη, στο Royal Hotel. Σωρότατες πισίνες που βλέπουμε πίσω μας παιδιά και εμείς σε λίγο θα πάμε να μαυρίσουμε. Ήρθαμε εδώ πέρα λοιπόν επειδή σκάσαμε στη Θεσσαλονίκη να κάνουμε την εκπομπούλα μας. Παιδιά πώς είστε, τι κάνετε? Πολύ καλά, εδώ είμαστε έτοιμοι να δροσιστούμε με ένα κοκτέιλ, καφεδάκι προς το παρόν και μετά κοκτέιλ και μπανάκι. Και εκεί μαζί να κάνουμε βουτιά. Την πρώτη βουτιά για πρώτη αυτό το καλοκαίρι, Η αλήθεια είναι ότι φαίνεται ότι είμαι πολύ άσπρη, αλλά θα κάνω την απόπειρα τώρα να μαυρίσω λίγο για να φύγει αυτή η ασπρίλα. Αλεξάνδρα, Κρίς, πώς είστε? Εμείς είμαστε έτοιμοι για τρελές βουτιές, για ηλιοθεραπεία, για κοκτέιλ. Θα ράξουμε εδώ μέχρι αργά το βράδυ. Στο Royal το περιβάλλον μας εμπνέει. Μας εμπνέει, δηλαδή, εγώ ίσα που παρατάω την εκπομπή και πέφτω μέσα στην πισίνα. Έτσι όπως είμαι. Να σημειώσω μόνο ότι εμείς το μαύρισμα του κύριου Χορταρέα δεν μπορούμε να το φτάσουμε. Έχει έρθει εδώ πέρα η προσωπικότητα της εκπομπής. Είναι τόσο μαύρος που εγώ θα χρειαστώ 15 μπάνια για να το φτάσω αυτό το πράγμα. Μπράβο κύριε Χορταρέα, μπράβο για το μαύρισμα. Θα εμφανιστεί ενώ λίγων λεπτών μέσα στην εκπομπή. Λοιπόν, και να συνεχίσουμε τα θεματάκια μας, να δούμε τι έχουμε για σήμερα. Έτσι. Λοιπόν, εγώ θα σας πάω, αγάπες μου όμορφες, να τα στήσω λίγο εδώ πέρα, στο πρώτο θέμα που έχουμε. Παιδιά, στην Αυστραλία, μια Ελληνίδα, 110 χρόνων, ήταν η μεγαλύτερη, γυρεότερη Ελληνίδα, η οποία πέθανε στη μεγαλύτερη ηλικία. Θεωρείται η μεγαλύτερη Ελληνίδα η οποία έζησε μέχρι αυτά τα χρόνια. Ήταν από την Θεσσαλονίκη, να σημειώσουμε. Έχει περάσει Μικρασιάτικο πόλεμο και τη Μικρασιάτικη καταστροφή το 1922. Κατάφερε και παίζει σε ένα δύσκολο χερσαίο ταξίδι με αφεντερία την Τουρκία και προορισμό την Ελλάδα. Δεν είναι λίγο περίεργο αυτό? Δηλαδή, δεν το ακούω συχνά ότι μπορεί να ζει μέχρι τόσα χρόνια και είναι θεαρρυκτικό. Να, αν δεν κάνω λάθος, νομίζω και στην Ικαρία έχουν το κλειδί, έχουν βρει το κλειδί για τη μακροζωία. Ναι, το έχετε ακούσει έτσι αυτό? Ακούγεται, Ξαρτάται και τη διατροφή και τη ζωή που κάνεις. Άμα καπνίζεις και πίνεις από 10-18 χρονών, εμείς πώς θα ζήσουμε? Σαφώς. Η σημερινή νεολαία σιγά μην ζήσει 110 χρόνια με αυτή τη ζωή που κάνουμε, υπολογιστές, ποτά, τσιγάρα. Πάντως η αλήθεια είναι, Νίκο, ότι πλέον το όριο ηλικίας έχει ανέβει πάρα πολύ. Δηλαδή παλιά οι άνθρωποι ζούσαν μέχρι τα 75-80 το πολύ και πλέον έχουν δυνατότητα με ένα καλό τρόπο ζωής, έναν υγιεινό τρόπο ζωής, να ζήσουν πολύ παραπάνω. Ωραία, μας φέραν και τους καφέδες εδώ πέρα, μια χαρά. Πάντως είναι ενθαρρυντικό. Δεν ξέρω, μπορεί όντως η νεολαία και τα παιδιά της ηλικίας μας να κάνουν ένα λίγο ανθυγιεινό τρόπο ζωής, αλλά δεν νομίζω ότι κρίνεται αποκλειστικά από αυτό και μόνο το γεγονός, ότι από την... Πιστεύω ότι είναι και στα γονίδια. Καλά, αυτό... Θέλω συνέντευξη, αλλά τέλος... Ναι. Εγώ πιστεύω πως παλιά που λέει η Αλεξάνδρα που αυξήθηκε μέσω όρος ζωής, είναι και από τα φάρμακα που έχουν δημιουργηθεί. Μπράβο, που άμα έχεις μια ασθένεια δεν... Έχεις το κατάλληλο φάρμακο και την ξεπερνάς. Παλιά δεν το είχαν αυτό. Απλώς δεν κάνανε και τη ζωή που κάνουμε και τώρα. Και αυτά, πώς θα το πούμε, ισορροπούνται, ναι. Αλλά κοίτα, άμα το σκεφτείς, εγώ πιστεύω ότι στα παλαιότερα χρόνια ήταν πιο δύσκολες συνθήκες διαβίωσης γενικότερα. Δηλαδή, εμείς είμαστε πολύ ευνοημένοι σαν γενιάς όσον αφορά τον τρόπο που μεγαλώσαμε και τι παραπάνω είχαμε σε σχέση με τους μεγαλύτερους. Ευνοημένοι, ναι, αλλά αυτά που έχουμε εμείς παραπάνω είναι και πιο βλαβερά στην υγεία. Δηλαδή, το ίντερνετ, πολλά που έχουν βγει που δεν υπήρχαν παλιά, κάποιοι γυρότεροι δεν τα ξέρουν και τώρα που υπάρχουν. Αυτό βοήθησε σε αυτούς να ζήσουν παραπάνω και να κάνουν μια υγιεινή ζωή. Μάλιστα. Αλεξάνδρα, εσύ που έχεις και το... Τι έχεις να πεις πάνω σε αυτό? Δηλαδή πιστεύεις ότι είμαστε λίγο πιο ευνοημένοι? Είμαστε πολύ πιο ευνοημένοι, παιδιά, γιατί έχουμε αυτές τις υπέροχες πισίνες. Έχουμε... να το ελαφρύνω το θέμα. Έχουμε νησιά, έχουμε κοκτέιλ, έχουμε παρτάρες τρελές για φέτος το καλοκαίρι. Έχουμε υπέροχα ξενοδοχεία, σαν αυτό το Royal, το οποίο το ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία σήμερα. Και πάνω σε αυτό το θέμα, ήθελα να πω το εξής, ότι τώρα που έρχεται καλοκαιράκι, έχουμε την διάθεση, όπως τώρα και εκεί μου, να δροσιστούμε, να πιούμε κάτι το οποίο να είναι δροσιστικό, το χυμόδειξη, Νίκο, καλύτερα. Ας πίνουμε λίγο καφέ στην εκπομπή, δεν πειράζει, είμαστε... Μαζί με τον καιρό ζεσθενόμαστε κι εμείς. Τι
τι καλύτερο λοιπόν από κάτι δροσιστικό, κάτι γευστικό σαν αυτό που πίνει ο Χρήστος Κυριλιάς αυτή τη στιγμή και πάνω απ' όλα με λίγες θερμίδες. Τα smoothies είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει για το καλοκαίρι. Μπράβο. Είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το πιούμε όλες τις ώρες και φυσικά είναι πολύ καλό γιατί μέσω αυτού έχουμε τη δυνατότητα να χάσουμε θερμίδες. Αυτό είναι πολύ σημαντικό που λες. Το να χάσουμε θερμίδες είναι πολύ σημαντικό, ειδικά αυτή την περίοδο. Ναι, και φυσικά είναι πολύ νόστιμο. Τώρα, όσον αφορά smoothies, υπάρχουν πάρα πολλές συνταγές. Πολλά περισσότερα μπορείτε να βρείτε στο www.blogspot.com. Just my way. Just my way. Μια λίστα λοιπόν από τα καλύτερα smoothies. Έχουμε και βίντεο. Φτιάξτε τα και γευτείτε τα χωρίς τύψεις. Αυτό είναι το μότο. Οκ, να πάμε να δούμε το βίντεο λοιπόν. Πάμε. Λοιπόν, επιστρέψαμε με τα υπέροχα δροσιστικά smoothies και ξαναπάμε λίγο στην Αλεξάνδρα να μας πει. Αλεξάνδρα, είναι πολύ ωραίος τρόπος για να χάνεις κιλά. Παιδιά, είναι πραγματικά αποδοτικός τρόπος. Τον προτείνουν ανεπιφύλακτα δεκάδες διατροφολόγοι και για το καλοκαίρι, εκεί που θα πίνουμε ένα καφεδάκι, εκεί που θα πίνουμε ένα ποτό, το οποίο έχει πάρα πολλές θερμίδες, το καλύτερο είναι να επιλέξουμε ένα smoothies. Εγώ το προτείνω ανεπιφύλακτα και φτιάξτε τα, γευτείτε τα χωρίς τύψεις. Αυτό είναι. Πολύ καλό, πολύ καλή, πολύ καλή επιλογή. Για πες, Νικολή. Τώρα αφού είδαμε τα smoothies σε ένα είδος ποτό που χάνουμε για κιλά, τώρα πάμε να δούμε κοκτέιλ. Πολύ ενδιαφέρον. Ένας bar... πώς λέγονται... Bartender. Yes, ναι. Bartender. Πάμε να δούμε κάποια κόλπα που κάνει και φτιάχνει πολύ όμορφα κοκτέιλ. I do it like a track.
Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία κόλπα αυτά των bartender. Και εγώ τα έχω μάθει αυτά. Εντάξει, όχι ψέματα, αλλά καμία σχέση. Έχω δουλέψει μόνο ένα χρόνο μπαρ, αλλά εντάξει, είναι δύσκολα. Δεν είναι εύκολο. Να το ξέρετε, το να δουλεύεις μπαρ δεν είναι εύκολο είναι καθόλου. Είναι δύσκολο, το και εκεί θα συμφωνήσω μαζί σου. Δεν είναι καθόλου εύκολο. Και λόγω προϋπηρεσίας, αυτό. Αλλά και εσύ το ξέρεις καλύτερα. Παιδιά, από το πρέπει να είσαι και ευγενικός. Πρέπει να ξέρεις και να κάνεις καλά τα ποτά σε τεχνική κτλ. Καλά για τα κοκτέιλ δεν το συζητώ. Τι τεχνική θέλει και. Αλλά είναι ωραία εμπειρία. Δηλαδή, εγώ δεν το μετάνιωσα. Περνάς όμορφα. Ναι, χαίρομαι που το έκανα, να πω την αλήθεια. Εγώ θεωρώ ότι με βοήθησε και στο κομμάτι το επικοινωνιακό. Πάρα πολύ. Δηλαδή, με ξεμπλόκαρε σε πολλά θέματα. Έχει και τα θετικά του, έχει και τα δύσκολα του, έχει τα πάντα του όλα. Το κάθε τι έχει λίγο απ' όλα. Έχει λίγο απ' όλα, θα σου πω. Όπως είναι η εκπομπή μας, λίγο απ' όλα. Να σας πάω λοιπόν, αλλού. Θα μας πας να πω ότι χθες πήγαμε στο Bungalow για την επίδειξη μόδας του EEC Delta. Είμαστε όλοι εκεί. Να μας πει λίγο Χρήστο αναλυτικά τι έγινε, ποια ήταν τα παρασκήνια, ποια ήταν τα κουσκούς και δεν συμμαζεύεται. Για πες μας λίγο Χρήστο. Λοιπόν, πήγαμε η ομάδα του λίγο απ' όλα. Περευρέθη στο Bungalow White Restaurant, Club Restaurant. Περνάσαμε όμορφα, είδαμε την επίδειξη των φοιτητών του EEC Delta και φυσικά εμείς βρεθήκαμε στα παρασκήνια και έχουμε αποκλειστικό υλικό από εκεί πέρα. Τι μας είπανε μαθητές, καθηγητές, σχεδιαστές. Θέλετε να το δούμε? Ναι, όχι. Πάμε να το δούμε λοιπόν.